Μιλάμε λοιπόν για τη λειτουργία του σχολείου αυτού. Μας έλεγε ο Κώστας Μαυρίδης ότι ενώ είναι ένα σχολείο το οποίο λειτουργεί λίγα χρόνια, έχει καταφέρει να κάνει την παρουσία του και έχει δείξει την σημασία συνέχισης λειτουργίας του. Ακριβώς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το πρώτο βραβείο. Οι μαθητές μας αποδείξανε την αξία που έχει το περιβάλλον. Είναι η τρίτη χρονιά λειτουργίας του σχολείου και ήδη μέσα από δράσεις, από προγράμματα που έχουν γίνει, έχουν καταξιωθεί στη κοινωνία της Τολεμαΐδας. Mm-hmm. Κώστα. Πόσοι μαθητές είναι στο σχολείο, τι δραστηριότητες, τι κάνουν καθημερινά? Φέτος οι μαθητές μας είναι 18 στο σύνολο. Ευελπιστούμε για τις καινούργιες εγγραφές για την επόμενη χρονιά. Φυσικά τα σχολεία τα δικά μας έχουν πολύπλευρη μάθηση. Δεν εστιάζουμε μόνο στο γνωστικό κομμάτι, αλλά σε όλο το κομμάτι, με θέματα, με δράσεις, σε σχέση με το περιβάλλον, σε σχέση με πολλά θέματα που αφορούν τους μαθητές μας και μπορούμε να τους κοινωνικοποιήσουμε και να είναι πιο ενεργοί στη κοινωνία μας. Αυτό το αποτέλεσμα που εμείς είδαμε, που προβάλαμε νωρίτερα, πόσο εύκολο ήταν να στηθεί, με δεδομένο ότι πέρα από τη δυσκολία σε ό,τι αφορά την μορφή του σχολείου, υπήρχε και η δυσκολία της προηγούμενης περίοδου του κορονοϊού. Ακριβώς. Αυτό το πρόγραμμα το ξεκινήσαμε από την αρχή της χρονιάς, μαζί με τη συνάδελφό μου την Ιωάννα την Παπα-Νικολάου. Μαζί με τους μαθητές παρακολουθήσαμε βίντεο για το περιβάλλον, κάναμε αρκετούς διαλόγους για το περιβάλλον. Από μόνοι τους επέλεξαν ποιο κομμάτι του περιβάλλοντος τους ανησυχεί περισσότερο. Τελικά αποφάσισα να διαλέξει ο καθένας το δικό του μήνυμα. Διαπιστώσαμε ότι στην ηλικία που βρίσκονται οι μαθητές μας και στη θέση δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά. Όχι βέβαια να αποκλειστούν τις ευθύνες τους, αλλά δώσαμε το μήνυμα «κάν' το εσύ» στον άνθρωπο, στον ενήλικο άνθρωπο, στην ηγεσία, σε αυτούς που έχουν τα ηνία για τη διαχείριση του περιβάλλοντος, ώστε όταν μεγαλώσουμε εμείς να βρούμε ένα περιβάλλον και να μπορέσουμε να είμαστε συνεχιστές του. Mm-hmm. Ο κορονοϊός μας έπιασε στις 11 Μαρτίου και έκλεισε το σχολείο μας. Ήταν κάτι που περιμέναμε για την βράβευσή μας στη Κέρκυρα και ήταν ένα ταξίδι που το ήθελαν πολλοί οι μαθητές μας. Δυστυχώς ματαιώθηκαν όλα και έτσι έγινε η τηλεοπτική βράβευση στην R3 και φάνηκε και το εγχείρημά μας και το μήνυμά μας για το περιβάλλον. Mm-hmm. Χρωστάτε στους μαθητές την επιβράβευση του ταξίδι. Ακριβώς. Μπορεί βέβαια να γίνει αργότερα. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους μαθητές να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες, κύριε Παπα-Νικολάου? Βέβαια. Οι μαθητές μας είναι προώθημοι. Τους αρέσει πάρα πολύ. Η συνεργασία με τους καθηγητές, με τους υπόλοιπους μαθητές και όλη η διαδικασία που γίνεται εντός του σχολείου είναι κάτι πρωτοποριακό. Επίσης, το σχολείο μας είναι πρότυπο σχολείο με πάρα πολύ ωραίους χώρους που προδιαθέτει κιόλας σε τέτοιες δράσεις. Μάλιστα. Είναι κάτι που σας λείπει, κάτι που πρέπει να διορθωθεί, να προσθεθεί στο σχολείο και στη λειτουργία του? Το σχολείο μας, όπως όλα τα σχολεία ειδικής αγωγής, πάσχουν από τη στελέχωσή τους. Σωστό. Από μόνιμο προσωπικό. Έτσι ακριβώς. Οπότε εναλλάσσονται οι καθηγητές, ακόμη και εμένα που βλέπετε είμαι στο σχολείο αποσπασμένος για αυτή τη χρονιά, οπότε το έργο μας πολλές φορές δεν συνεχίζεται. Και είστε οι τελευταίοι που μπαίνετε στο σύστημα παιδείας, είναι γνωστά αυτά και δυστυχώς καταδεικνύουν τις αδικίες του συστήματος όπως είναι οργανωμένο σήμερα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό.